Πάμε. Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω και χαίρετε πάντοτε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να χαίρομαι με την αγνή χαρά, την αληθινή χαρά που θέλει και που δίνει ο Κύριος, και να χαίρομαι ακόμη και στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι οι θλίψεις παράγουν αιώνιο βάρος δόξης, όπως λέγει επίσης ο Απόστολος Παύλος. Οι θλίψεις αυτής της ζωής, και ποιος δεν περνάει θλίψεις αυτή τη ζωή, εξαργυρώνονται με απερίγραπτη και αιώνια δόξα. Αυτά ισχύουν για όλους τους πιστούς ανθρώπους, γι' αυτό όλοι οι πιστοί άνθρωποι και στις μεγαλύτερες θλίψεις πρέπει να έχουν στα βάθη τους μια μυστική χαρά που χαρίζει ο Κύριος. Την προηγουμένη Πέμπτη η Εκκλησία μας εόρτασε ένα μεγάλο γεγονός της ιστορίας του Χριστού. Ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του μπήκε στον κόσμο και με τη ζωή Του, με τη διδασκαλία Του, με τα έργα Του, με τα θαύματά Του, δημιούργησε ιστορία. Στον κύκλο της επίγειας ζωής και ιστορίας του Χριστού, ένα γεγονός είναι σταθμός, όπως είναι σταθμός η ενανθρώπιση του Χριστού, όπως είναι σταθμός η σταύρωσή Του, όπως είναι σταθμός η Αναστασή Του, έτσι είναι σταθμός και η αναλήψή Του. Την προηγουμένη Πέμπτη η Εκκλησία εόρτασε την ανάληψη του Κυρίου. Εορτάζεται αυτή η εορτή 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, ημέρα Πέμπτη, πάντοτε δηλαδή ημέρα καθημερινή, και δεν προσέρχονται πολύ λόγω εργασιών στους ιερούς ναούς και δεν τιμάται αυτό το γεγονός όσο πρέπει, ενώ επαναλαμβάνομαι είναι σταθμός στην ιστορία του Χριστού, στον κύκλο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, με ποιητική γλώσσα εξαίρει αυτό το γεγονός σαν σταθμό στον κύκλο της Θείας Οικονομίας, λέγοντας «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Με απλά λόγια, ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Ο αόρατος Θεός πήρε σάρκα, πήρε σώμα, σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και έτσι έγινε ορατός, φανερώθηκε στον κόσμο, τον είδαν οι άνθρωποι. Φανερώθηκε με σάρκα και δικαιώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργούσε διαμέσου του Χριστού ως ανθρώπου και με τα θαύματα που έκανε και κάνει και θα κάνει μέχρι συντελείας του κόσμου, δικαιώνει τον Ιησού. Αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δεν ήταν πλάνος όπως έλεγαν οι εχθροί του, αλλά ήταν όντως ο Μεσσίας, όντως ο Χριστός, όντως ο Υιός του Θεού, όντως Θεός όπως ο Πατέρας Του. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός εδικαιώθη εν πνεύματι, δικαιώθηκε με τα έργα που έκανε το Άγιο Πνεύμα διαμέσου του Χριστού και προς δόξαν του Χριστού. Όφθη αγγέλης, αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός φανερώθηκε όχι σε αγγέλους όπως είναι ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ, γιατί ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος για τους αγγέλους,
έγινε άνθρωπος για μας τους ανθρώπους. Εδώ το άγγελος, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, σημαίνει το πρόσωπο που αγγέλει, που αναγγέλει, που κηρύττει. Κήρυξ σημαίνει εδώ άγγελος. Όφθη αγγέλης σημαίνει φανερώθηκε σε κήρυκες, σε πρόσωπα που τον κήρυξαν. Θέλει να πει ο Απόστολος ότι αυτοί που κήρυξαν τον Χριστό, οι Απόστολοι, οι 12, ο Εβδομήκοντα, ο ίδιος ο Παύλος, ο 13ος των Αποστόλων και άλλα πρόσωπα της Αποστολικής εποχής, τον κήρυξαν διότι τον είδαν με τα μάτια τους. Είναι αυτόπτες μάρτυρες του Χριστού. Φανερώθηκε σε κήρυκες, κηρύχθηκε στα έθνη, πιστεύθηκε στον κόσμο, το κήρυγμα είχε αποτέλεσμα και για να κλείσει τον κύκλο της Θείας Οικονομίας λέγει στο τέλος με έμφαση «Ανελήφθη εν δόξη». Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ήλθε στη γη, εξετέλεσε τον προορισμό του κηρύττοντας, θαυματουργώντας, ανεβαίνοντας επάνω στο Σταυρό, και αφού ετελείωσε το έργο του επάνω στη γη, ανελήφθη εν δόξη, ανέβηκε εν δόξος στους ουρανούς. Σταθμός λοιπόν η ανάληψη του Χριστού στην επίγεια ζωή και ιστορία του Χριστού. Αυτό το γεγονός της αναλήψεως, αγαπητοί τηλεθεατέ, προφητεύεται σε διάφορα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε και άλλοτε ότι οι προφητείες είναι θαύματα, διότι άνθρωπος δεν μπορεί να πει αληθινή προφητεία με τη δική του δύναμη. Οι προφητείες είναι θαύματα και είναι τρανές αποδείξεις ότι η θρησκεία μας δεν είναι παραμύθι των παπάδων, όπως λένε οι άπιστοι και οι άθεοι, αλλά είναι αληθινή θρησκεία. Διότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ένα γεγονός του μέλλοντος που δεν συνδέεται καθόλου με το παρόν, που δεν μπορεί να το συμπεράνει από το παρόν. Η Αγία Γραφή έχει χιλιάδες προφητείες, μεταξύ των άλλων και προφητείες αναφερόμενες στο γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα διαβάζουμε «Ιδού ο πες μου συνήσει και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα». Μιλάει ο Θεός για το Χριστό σαν άνθρωπο, σαν τον Κύριο που έγινε δούλος και υπηρέτησε στο έργο της σωτηρίας μας και λέγει «Να, ο δούλος μου, ο Μεσσίας θα προκόψει, θα επιτύχει στο έργο του και θα υψωθεί και θα δοξαστεί με την ύψωσή του και θα μετεωριστεί, θα τον δουν τα μάτια μετέωρων μεταξύ ουρανού και γης, θα μετεωριστεί σφόδρα, θα ανέρθει υψηλά, υψηλά, πάρα πολύ υψηλά. Ιδού ο πες μου συνήσει, θα προκόψει, θα επιτύχει και θα δοξαστεί και θα υψωθεί και θα μετεωριστεί σφόδρα, θα φτάσει στα ανώτατα ύψη». Στο 67ο ψαλμό, 67ο κατά την αρρύθμιση των Εβδομήκοντα, 68ο κατά την αρρύθμιση του Μασουρητικού του Εβραϊκού Κειμένου, στο στίχος 19 κατά το ένα κείμενο, στο στίχο 19 κατά το ένα κείμενο, 18 κατά το άλλο, διαβάζομαι, θα το πω με απλά λόγια. Απευθύνεται ο ψαλμωδός στον Κύριο Θεό,
στον Γιάχ Ελοχήμ στα εβραϊκά, στον αληθινό δηλαδή Θεό. Και τι λέγει ο ψαλμωδός απευθυνόμενος στον αληθινό Θεό? Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα και τα σκόρπισες τους ανθρώπους, Κύριε Θεέ. Λόγος παράδοξος, αγαπητοί τηλεθεατές. Λόγος που προβλημάτιζε τους Εβραίους, τους ραβίνους, τους δασκάλους και άλλους Εβραίους, λόγω της παραδοξότητός του. Δύο παράδοξα περιέχει αυτός ο λόγος. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν και έδωκες χαρίσματα στους ανθρώπους. Ποια είναι τα δύο παράδοξα? Έλεγαν οι Εβραίοι. Πώς λέγει ο ψαλμωδός ότι ο Κύριος Θεός ανέβηκε στα ύψη? Ο Κύριος Θεός στα ύψη δεν είναι πάντοτε? Ύψιστος δεν ονομάζεται? Πώς λέγει εδώ ο ψαλμωδός ανέβηκε σε ύψος, Κύριε Θεέ? Μία απορία αυτή. Δεύτερη απορία. Πώς λέγει ο ψαλμωδός ότι ο Κύριος Θεός ανεβαίνοντας στα ύψη άρπαξε χαρίσματα, έλαβε χαρίσματα για τους ανθρώπους? Από ποιον έλαβε? Αυτός σαν Κύριος Θεός, αυτός σαν ύψιστος, δεν έχει όλα τα χαρίσματα? Πώς λέγει ο ψαλμωδός, Κύριε Θεέ, έλαβες χαρίσματα, από ποιον έλαβε? Η Παλαιά Διαθήκη έχει πάρα πολλούς παραδόξους λόγους. Είναι το βιβλίο που περιέχει τόσα λόγια αδιανόητα που δεν μπορούσε να τα σκεφτεί άνθρωπος, και ανεπινόητα που δεν μπορούσε να τα επινοήσει άνθρωπος. Έχει λόγια που με την απίθανη παραδοξολογία τους αποδεικνύουν τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι λόγος ανθρώπων, είναι λόγος του Θεού. Ο Θεός ενέπνευσε τους προφήτες κατόπιν τους Αποστόλους και έγραψαν τέτοια λόγια που δεν πήγαιναν ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου, που δεν μπορούσε το μυαλό του ανθρώπου να επινοήσει. Τον παράδοξο λόγο του ψαλμωδού εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφησίους επιστολής. Αναφέρει ο Παύλος αυτό το χωρίο του ψαλμού: αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν και έλαβες δώματα της ανθρώπης, και σχολιάζει τη λέξη αναβάς, το ρήμα ανέβει, ότι ο Κύριος Θεός ανέβει στο ύψος, στον ουρανό, και λέγει ο Απόστολος: το δε ανέβει, τι εστί ημιώτη πρώτον και κατέβει στα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών. Με απλά λόγια σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος το ρήμα που χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός για τον Κύριο, ότι ανέβει στο ύψος, στον ουρανό. Τι σημαίνει, λέγει ο Παύλος, το ανέβει? Σημαίνει ότι πρώτα κατέβει. Αυτός που ανέβηκε πρώτα κατέβηκε. Πού κατέβηκε? Στη γη. Όχι μόνο στη γη, πιο κάτω από τη γη, στα κατώτερα μέρη της γης, στον Άδη, όπως παραστατικά παρουσιάζει η Γραφή τον Άδη. Ο Άδης είναι μεταφυσική πραγματικότητα, είναι ο χώρος των πνευμάτων, των ψυχών, δεν μπορεί να περιγραφεί ως μεταφυσική πραγματικότητα, και αυτό η Γραφή εκφράζεται για τον Άδη με εικονική παράσταση. Τοποθετεί τον Άδη στα κατώτερα μέρη της γης, ότι ο Άδης είναι τόσο χαμηλά όσο υψηλά είναι ο ουρανός. Ας εκφραστούμε έτσι, ή μάλλον έτσι εκφράζεται αλλού η Αγία Γραφή.
τι είναι υψηλότερο από τον ουρανό, λέει η Γραφή, και τι είναι βαθύτερο, χαμηλότερο από τον Άδη. Κατέβηκε λοιπόν πρώτα στον Άδη. Ποιος κατέβηκε στον Άδη? Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Αυτός που κατέβηκε στα κατώτερα της γης στον Άδη, αυτός, λέγει με έμφαση, αυτός είναι που ανέβηκε επάνω στα ύψη στον ουρανό, ώστε ο Κύριος Θεός που ανέβηκε στα ύψη είναι ο Ιησούς Χριστός που κατέβηκε πρώτα στον Άδη και έπειτα την ημέρα της Αναλήψεως ανέβηκε στα ύψη, ανέβηκε στον ουρανό και έλαβε χαρίσματα. Έλαβε χαρίσματα ως άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο Κύριος Θεός, είναι και άνθρωπος. Σαν άνθρωπος έλαβε χαρίσματα από το Θεό Πατέρα και την ημέρα της Πεντηκοστής τα σκόρπισε στους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω αυτό το σπουδαίο, το σπουδαιότατο και παραδοξότατο χωρίο του Ψαλμουδού που ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος εφαρμόζοντάς το στον Ιησού Χριστό. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, άρπαξες χαρίσματα και τα σκόρπισες τους ανθρώπους, Κύριε Θεέ, Γιάχ Ελοχήμ, αληθινέ Θεέ. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο αληθινός Θεός που ανέβηκε με την ανάληψη υπεράνω όλων των ουρανών. Έτσι λέγει η Γραφή και έλαβε ως άνθρωπος τα χαρίσματα τα οποία έχει ως Θεός μαζί με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα και τα σκόρπισε την ημέρα της Πεντηκοστής στη γη, στους ανθρώπους. Ένα άλλο χωρίο περιέχεται πάλι σε ψαλμό και αναφέρεται στην ανάληψη του Χριστού, είναι στον ψαλμό 46 κατά το κείμενο των Εβδομήκοντας, στο στίχο 6. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγος. Ανέβηκε ο Θεός στα ύψη, ανέβηκε στον ουρανό με αλαλαγμό, με φωνή σάλπιγος, αρχαγγελική σάλπιγος. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, αγαπητοί τηλεθεατές? Ότι ο αγγελικός κόσμος, άγγελοι και αρχάγγελοι παρακολούθησαν, είδαν την ανωδική πορεία του Χριστού προς τον ουρανό και αλάλαξαν από χαρά. Κατέλαβε ενθουσιασμό στον ουράνιο κόσμο, σάλπισαν αγγελικές και αρχαγγελικές σάλπιγες, έγινε πανήγυρης και χαρά μεγάλη στον ουρανό, όπως ποιητικότατα ο ψαλμωδός παρουσιάζει το πράγμα. Στον Ιώβ διαβάζομαι ένα όμοιο χωρίο, ένα ανάλογο χωρίο. Ομιλεί ο Θεός εκεί και τι λέγει? Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελί μου. Όταν έγιναν τα άστρα, όταν ο Θεός σκόρπισε μέσα στο αχανές δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων τεράστιες παμέγιστες σφαίρες, όταν γέμισε το σύμπαν με δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ηλίους, οι άγγελοι αλάλαξαν από χαρά και αγαλίαση, δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή το Θεό το Δημιουργό. Όπως εκείνο το γεγονός της δημιουργίας του ένα του ουρανού προκάλεσε τον ενθουσιασμό, τη χαρά, τον αλαλαγμό των αγγέλων, έτσι και το γεγονός της ενδόξου αναλήψεως του Χριστού στον ουρανό προκάλεσε τη χαρά, τον ενθουσιασμό, τον αλλαγμό του αγγελικού κόσμου. Θα αναφέρω ένα ακόμη χωρίο πάλι από τους ψαλμούς
που αναφέρεται στη θέση που πήρε ο Χριστός την ημέρα της αναλήψεως στον ουρανό. Ομιλεί σε αυτόν τον ψαλμό ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίω, όπως είπε ο Ιησούς απευθυνόμενος στους Ιουδαίους, και ομιλεί πάλι παραδόξος ο ψαλμοδός, με παράδοξη γλώσσα. Τι λέγει? «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου». Δύο πρόσωπα με το όνομα Κύριος. «Είπε ο Κύριος στον Κυριό μου». Εξηγεί η Καινή Διαθήκη. Ο πρώτος Κύριος είναι ο Πατέρας, ο δεύτερος Κύριος είναι ο Υιός, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Και τι είπε ο Κύριος στον Κύριο Πατέρα στον Υιό? «Κάθω εκ δεξιών μου έως θανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». «Κάθισε στα δεξιά μου», είπε ο Πατέρας στον Υιό, «κάθισε στην τιμητική αυτή θέση έως ότου υποτάξω κάτω από τα πόδια σου τους εχθρούς σου». Αναφέρεται στη στιγμή που ανέβηκε ο Χριστός στον ουρανό. Ο Θεός Πατέρας, τιμώντας τον Υιόν Του ως άνθρωπο εδώ, Του έδωσε θέση στα δεξιά Του. Βέβαια στον ουρανό δεν υπάρχουν καθίσματα, θέσεις, θρόνοι. Αυτά είναι παραστάσεις σύμφωνα με τα συμβαίνοντα εδώ πάνω στη γη, διότι ο μεταφυσικός κόσμος, επαναλαμβάνομαι, είναι αφάνταστος, είναι άλλης φύσεως, άλλων διαστάσεων, δεν υπάρχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις, δεν υπάρχουν λόγια για τον εκφράσουμε. Γι' αυτό η Γραφή εκφράζεται με εικόνες από αυτό τον κόσμο. Τα αισθητά γίνονται εικόνες των υπεραισθητών, των νοητών, των υπερφυσικών πραγματικοτήτων. Τοποθετώντας ο Πατέρας κατά την ημέρα της αναλήψεως τον Υιό στα δεξιά και λέγοντας αυτόν ότι «κάθω εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου», είναι σαν να έλεγε «Υιέ μου, κάτω στη γη εξετέλεσες πλήρως και τελείως την αποστολή σου. Τώρα κάθισε στα δεξιά μου και αναπαύω εν τη δόξη σου και εγώ θα υποτάξω κάτω από τα πόδια σου τους εχθρούς σου». Είδαμε μέχρι εδώ στον ψαλμό δύο πρόσωπα με το όνομα Κύριος. Είπε ο Κύριος τον Κύριο, ο Πατήρης τον Υιό. Μιλώντας ο Πατήρης τον Υιό, πιο κάτω ομιλεί για τρίτο Κύριο που εμφανίζεται από τη Σιών, από την Ιερουσαλήμ, και λέει ο Πατέρας τον Υιό: «Ο Κύριος από τη Σιών θα σε βοηθήσει». Τοποθετεί δε τον τρίτο Κύριο δεξιά από τον δεύτερο, από τον Υιό, και λέγει: «Ο Κύριος που είναι στα δεξιά σου», ο τρίτος Κύριος, «θα συντρίψει τους εχθρούς σου». Ο τρίτος Κύριος είναι το Άγιο Πνεύμα που ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, που εισέβαλε με την παντοδυναμία Του για να σαρώσει καθεστώτα ανομιών και αμαρτιών, καθεστώτα αιώνων, και να στηρίξει το νέο κράτος, το κράτος του Θεού, την Εκκλησία που ζει μέχρι σήμερα 20 αιώνες και θα ζήσει εις το διηνεκές πάντοτε. Επαναλαμβάνω αυτό το μυστηριώδες χωρίον που δεν θα πήγαινε ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου. Ο Δαβίδ μίλησε για τρία πρόσωπα με το όνομα Κύριος γιατί ήταν θεόπνευστος. Δεν είναι η Γραφή παραμύθια της Χαλιμάς που λένε οι άπιστοι και οι άθεοι. Η Γραφή είναι όντως θεόπνευστο βιβλίο. Γι' αυτό διαφέρει από όλα τα βιβλία του κόσμου. Το ομολογούν και οι μεγαλύτεροι άπιστοι και άθεοι που ξέρουν γράμματα. Σαν την Αγία Γραφή λέγουν οι μεγαλύτεροι άπιστοι και άθεοι που ξέρουν γράμματα, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο στον κόσμο.
Η υπερηφάνεια δεν τους αφήνει να πιστεύσουν, αντιλαμβάνονται όμως σαν άνθρωποι των γραμμάτων ότι είναι μοναδικό βιβλίο η Αγία Γραφή. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Ο Κύριος από τη Σιών, ο Κύριος που είναι στα δεξιά σου, ο τρίτος Κύριος, το Πνεύμα του Άγιον, θα συντρίψει τους εχθρούς σου. Δεν βλέπουμε ακόμη να έχουν συντριβεί όλοι οι εχθροί του Χριστού. Το σχολιάζει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι δεν βλέπουμε να έχουν υποταχθεί ακόμη όλοι οι εχθροί στο Χριστό. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, κατά την ημέρα τη μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας θα υποταχθούν, θέλουν και δεν θέλουν, οι πάντες στο Χριστό, στον αιώνιο Βασιλέα, στον Κύριο και Θεό που έγινε άνθρωπος για μας και είναι θεάνθρωπος. Τελευταίος δε εχθρός θα υποταχθεί ο θάνατος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, της κοινής Αναστάσεως και Αφθαρσίας των ανθρώπων. Ο θάνατος θα θανατωθεί, ο θάνατος θα πεθάνει. Οι άνθρωποι δεν θα υφίστανται πλέον θάνατο, θα ζουν στους απεράντους αιώνας. Τα σώματα θα αναστηθούν, θα μεταλλαγούν και θα ζουν στους απεράντους αιώνας μαζί με την αθάνατη ψυχή, ολόκληρος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Την Πέμπτη που εόρτασε η Εκκλησία το ένδοξο γεγονός της αναλήψεως και ψάλαμε «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός», την Πέμπτη που εορτάσαμε το μεγάλο αυτό γεγονός, η Εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία ως αποστολικό ανάγνωσμα διάβασε την αρχή του βιβλίου της Πράξεως των Αποστόλων, του στίχους 1 έως 12. Είναι το ίδιο αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε κατά τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή του Πάσχα. Θα διαβάσω, αγαπητοί τηλεθεατέ, αυτό το ιερό κείμενο, τους 12 στίχους, και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω, να τους εξηγήσω. Έχει αυτή η περικοπή που αναφέρεται πρώτα στην Ανάσταση και συνεχεία στην Ανάληψη πολύ μεγάλα νοήματα, ισχυρά νοήματα, και επικαλούμε όλη την προσοχή σας να προσέξετε αυτά τα νοήματα. Αν προσέχουμε δευτερεύοντα πράγματα, κατώτερα πράγματα, ασήμαντα πράγματα, πολλές φορές και επιβλαβή πράγματα, πόσο μάλλον, πόσο περισσότερο πρέπει να προσέχουμε τα θεόπνευστα λόγια της Γραφής. Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο πρώτον, στίχη 1 έως 12. Θα διαβάζω ένα τεμάχιο και θα εξηγώ, εν συνεχεία άλλο τεμάχιο και θα εξηγώ πάλι. «Τον μεν πρώτων λόγων, επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρι εις ημέρας, εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη». Μεταφράζω. «Ο Θεόφιλε, τον πρώτο λόγο συνέγραψα για όλα όσα άρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα κατά την οποία, αφού έδωσε εντολή στους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξε δια Πνεύματος Αγίου, ανελήφθη, ανέβει στον ουρανό, ανέβει στον Πατέρα». Ο Λουκάς είναι ο συγγραφεύς
του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Από όλους δε τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, ο Λουκάς είναι Έλληνας. Οι άλλοι είναι Ισραηλίτες, ο Λουκάς είναι Έλληνας. Και ο λόγος του πρέπει ιδιαιτέρως να μας ελκύει. Έγραψε το τρίτο Ευαγγέλιο, έγραψε και τις πράξεις των Αποστόλων. Απίφθινε αυτά τα δύο βιβλία, γενικώς φυσικά προς τους χριστιανούς, αλλά ειδικότερα προς τον Θεόφιλο. Τρόπον τινά αφιέρωσε αυτά τα δύο βιβλία στον Θεόφιλο. Τι ήταν ο Θεόφιλος? Ήταν ένα πρόσωπο επίσημο, άρχοντας ήταν, διότι στην αρχή του Ευαγγελίου του Λουκάς τον προσφωνεί κράτιστον. Κράτιστε Θεόφιλε, που σημαίνει εξοχότατε Θεόφιλε. Είχε αξίωμα ο Θεόφιλος και ενδιαφερόταν να μάθει καλά τα ζητήματα της χριστιανικής πίστεως, και γι' αυτό ο Λουκάς τρόπον τινά του αφιέρωσε το Ευαγγελιό του και τις πράξεις των Αποστόλων, τα δύο βιβλία. Ενώ στο προήμιο του Ευαγγελίου του ο Λουκάς προσφωνεί το Θεόφιλο κράτιστο, εξοχότατο, εδώ στις πράξεις βλέπουμε αναφέρει απλώς το όνομά του, χωρίς το κράτιστε. Λέγει απλώς Θεόφιλε. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Γιατί στο Ευαγγέλιο λέει κράτιστε Θεόφιλε, εξοχότατε Θεόφιλε, και εδώ ο Λουκάς λέγει απλώς Θεόφιλε. Διότι ο Θεόφιλος είχε αποκτήσει μεγάλη οικειότητα με τον Λουκά, και η οικειώτης καταργεί τους τίτλους. Εν πάση όμως περιπτώσει, αγαπητοί τηλεθεατέ, το ότι ο Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το Ευαγγελιό του προσφωνεί κράτιστον, εξοχότατον τον Θεόφιλο, δείχνει ευγένεια, και ενώ το άλλο που τον προσφωνεί χωρίς το κράτηστε δείχνει απλότητα, δείχνει ευγένεια το πρώτο, και δείχνει επίσης ότι δεν είναι κακό εάν αποδίδουμε τίτλους, εάν μιλούμε με τίτλους για υπεροχικά πρόσωπα, αν λέμε και σήμερα εξοχότατε ή εκλαμπρότατε για ένα άρχοντα κοσμικό, ή λέμε μακαριότατε, σεβασμιότατε για ένα άρχοντα πνευματικό, ένα επίσκοπο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αξιοκατάκριτα, γιατί οι προτεστάντες αιρετικοί εξανίστανται και λένε πώς ονομάζεται Παναγιώτατον ή Μακαριώτατον ή Σεβασμιώτατον τον επίσκοπο. Να, αυτός ο Λουκάς, ο Θεόπνευστος συγγραφέας του Ευαγγελίου, του Τρίτου Ευαγγελίου, ονόμασε κράτιστον τον Θεόφιλον, εξοχότατον. Δεν πειράζουν οι τίτλοι, αλλά όταν οι άνθρωποι είναι ταπεινοί και απλοί, δεν δίνουν σημασία στους τίτλους. Όταν οι άνθρωποι χάνουν την ουσία, είπε κάποιος ιστορικός της Εκκλησίας, τότε δίνουν σημασία στους τίτλους. Ο πρώτος λόγος είναι το Ευαγγέλιο του Λουκά. Τον πρώτο λόγο, Θεόφιλε, συνέγραψα για όλα όσα άρχισε να κάνει και να διδάσκει ο Ιησούς. Τι σοφία έχει, αγαπητή μου, η Καινή Διαθήκη, η Γραφή γενικότερα. Δεν είπε για όσα άρχισε ο Χριστός να διδάσκει και να κάνει. Είπε πρώτα για όσα άρχισε να κάνει και να διδάσκει. Έδωκε το προβάδισμα στα έργα
όχι στα λόγια. Πρώτα έργα και μετά λόγια. Και τα δύο χρειάζονται, αλλά τα λόγια λαμβάνουν αξία εάν ο άνθρωπος έχει και έργα. Τα έργα αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι αληθινός. Μερικοί έχουν μόνο λόγια και όχι έργα. Είναι σαν το δέντρο που έχει μόνο φύλλα και δεν έχει καρπό. Ο Χριστός είναι το μεγάλο δέντρο που είχε και φύλλα και καρπό. Και πρώτα η Γραφή αναφέρει τον καρπό τα έργα και έπειτα τα λόγια, τα φύλλα. Όλα είναι με σοφία μέσα στην Αγία Γραφή. Άρχισε ο Ιησούς να πράττει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα που έδωκε εντολή στους Αποστόλους που τους εξέλεξε, έδωκε εντολή δια Πνεύματος Αγίου εν Πνεύματι Αγίου με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος και ανελήφθη, υψώθηκε στους ουρανούς, επανήλθε στους ουρανούς, επανήλθε στον Πατέρα. Δεν χωρίστηκε ποτέ από το Θεό Πατέρα. Ο Θεός ο Χριστός πάντα είναι ενωμένος με το Θεό Πατέρα, αλλά εννοεί ότι επανήλθε στον Πατέρα ώστε άνθρωπος με το ανθρώπινο σώμα, όχι απλώς ο Θεός που δεν χωρίστηκε ποτέ από τον Πατέρα, αλλά ως άνθρωπος μέσα στον οποίο κατοικεί όλη η Θεότης, ως θεάνθρωπος. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερώνται σαράκοντα αυτονόμενος αυτής και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς στους Αποστόλους παρέστησε τον εαυτόν του ζώντα. Εδώ το παρέστησε δεν σημαίνει απλώς παρουσίασε, σημαίνει απέδειξε. Ο Ιησούς απέδειξε τον εαυτόν του ζωντανόν μετά το παθήν αυτόν. Μετά το παθήν δεν σημαίνει μετά το πάθος, μετά τον θάνατο. Το ρήμα Πάσχο μερικές φορές μέσα στην Αγία Γραφή δεν σημαίνει απλώς Πάσχο, υποφέρω, βασανίζομαι, αλλά σημαίνει πεθαίνω, υφίσταμαι θάνατο. Ο Ιησούς μετά το παθήν αυτόν, μετά το θάνατό του, μετά τον μαρτυρικό, το σταυρικό θάνατό του, παρέστησε εαυτόν, απέδειξε τον εαυτόν του ζώντα, ζωντανόν. Απέδειξε δηλαδή ότι αναστήθηκε και το απέδειξε εν πολλής τεκμηρίης, με πολλά τεκμήρια, με πολλές αποδείξεις. Διημερώνται σαράκοντα, σε διάστημα 40 ημερών, διότι ο Χριστός όταν αναστήθηκε δεν ανελήφθη αμέσως στους ουρανούς, παρέμεινε 40 ημέρες στον κόσμο και απέδειξε τον εαυτόν του ζωντανό, αναστημένο, με πολλές αποδείξεις. Οπτανόμενος αυτής, φανερούμενος στους Αποστόλους, εμφανιζόμενος στους Αποστόλους και κηρύττων τα περί της Βασιλείας του Θεού. Αυτός ο λόγος σημαίνει ότι ο Θεός δεν θέλει τυφλή πίστη από εμάς τους ανθρώπους. Η τυφλή πίστης δεν έχει αξία. Η τυφλή πίστης με ένα αφήσιμα του ανέμου κλονίζεται, πέφτει, διαλύεται. Ο Θεός θέλει πίστη μεταλόγου, πίστη που να δικαιώνεται με επιχειρήματα, πίστη που να αποδεικνύει, να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε αποδείξεις. Οι άπιστοι, άθεοι κατηγορούν το χριστιανισμό, κατηγορούν την Εκκλησία και λέγουν ότι ο χριστιανισμός, η Εκκλησία διδάσκει πίστευε και μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνά, να πιστεύεις τυφλά. Λάθος.
Πουθενά η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τέτοιον λόγο, πίστευε και μη ερεύνα. Πουθενά η Εκκλησία δεν αναφέρει τέτοιο λόγο. Δεν παραδέχεται η Αγία Γραφή και η Εκκλησία τέτοιο λόγο. Κάποια σχολή είχε αυτό το λόγο και τον αποδοκιμάζομαι ως απαράδεκτο. Η Αγία Γραφή και η Εκκλησία είναι υπέρ της ερεύνης. Θα ερευνούμε, θα έχουμε επιχειρήματα και έτσι θα πιστεύουμε. Ο Χριστός απέδειξε την Αναστασή Του με πολλά επιχειρήματα σε διάστημα 40 ημερών. Αλλά θα υπείτε, μπορεί να αποδειχθεί το θαύμα της Αναστάσεως με επιχειρήματα? Να προσέχουμε ακριβώς, αγαπητοί τηλεθεατέ, στο τι εννοούμε όταν μιλάμε για τεκμήρια, για επιχειρήματα, για αποδείξεις εν σχέση με τη θρησκεία. Ο τρόπος της Αναστάσεως δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πώς ένα σώμα ζωντανεύει, αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος από το μηδέν, αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένα μυαλό. Αυτό θα πει μυστήριο, αυτό θα πει θαύμα. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η Ανάσταση δεν αποδεικνύεται, τότε θα πείτε τι αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται όχι ο τρόπος της Αναστάσεως, το γεγονός της Αναστάσεως. Ότι έγινε όντως Ανάσταση, αυτό αποδεικνύεται. Δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται η Ανάσταση, πώς ζωντανεύει ένα νεκρό σώμα. Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε. Ξέρουμε όμως, έχουμε αποδείξεις ότι αναστήθηκε όντως ο Χριστός. Ο τρόπος δεν αποδεικνύεται, το γεγονός αποδεικνύεται. Πώς ο Χριστός απέδειξε στους μαθητάς το γεγονός της Αναστασεώς Του? Εν πολλής τεκμηρίες, με πολλά τεκμήρια. Εμφανιζόταν στους μαθητάς, μιλούσε στους μαθητάς, αποκάλυπτε σκέψεις, λογισμούς των μαθητών, υπενθύμιζε πράγματα του παρελθόντος, έφαγε μαζί τους, έπιε μαζί τους, θαυματούργησε μαζί τους. Οι μαθηταί είδαν τον Αναστάντα Κύριο, είδαν με τα μάτια τους. Οι μαθηταί άκουσαν με τα αυτιά τους τον Αναστάντα Κύριο. Οι μαθηταί ψηλάφισαν με τα χέρια τους τον Αναστάντα Κύριο. Οι μαθηταί έφαγαν και έπιαν μαζί με τον Αναστάντα Κύριο. Ο Κύριος ικανοποίησε και τις τέσσερις αισθήσεις, πέντε αισθήσεις έχει ο άνθρωπος, τέσσερις τις ικανοποίησε. Τον είδαν με τα μάτια τους, τον άκουσαν με τα αυτιά τους, τον ψηλάφισαν με τα χέρια τους, έφαγε και έπιε μαζί τους, έφαγε ο ίδιος και έπιε να ειδούν ότι έχει πραγματικό σώμα. Ικανοποίησε ο Κύριος τις τέσσερις αισθήσεις των Αποστόλων, ίσως και την πέμπτη αίσθηση, την όσφρηση. Γιατί λέω την πέμπτη αίσθηση, την όσφρηση? Τι λέει η Εκκλησία? Ανέστη Χριστός και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Αναστήθηκε ο Χριστός και γέμισε από ευωδία τον κόσμο. Ξέρουμε ότι τα λείψανα των Αγίων ευωδιάζουν και ακόμη και όταν ζουν άνθρωποι ευωδιάζουν. Ίσως και ο Χριστός να πληροφορούσε την Αναστασή Του και με αυτό το θαύμα της ευωδίας να σκορπούσε ευωδία από το σώμα Του. Ανέστη Χριστός και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Είδατε στο Θωμά πως μίλησε, του φανέρωσε τις σκέψεις του, τις αμφιβολίες του και του λέει έλα να με ψηλαφίσεις, Θωμά, να βάλεις το δάκτυλό σου στον τύπο των ύλων, να βάλεις την παλάμη σου στην πλευρά που άνοιξε η λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη. Τότε κατέθεσε τα όπλα, παραδόθηκε στον Κύριο δια της πίστεως. Ο Θωμάς όταν είδε ότι ο Χριστός ήξερε τις αμφιβολίες του, ήξερε τους λογισμούς του, τις αντιρρήσεις του, τα λόγια που είχε πει,
παραδόθηκε και φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Χριστός έκανε θαύματα μπροστά στα μάτια των μαθητών του προτού αναλυφθεί στον ουρανό. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, δεν θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Ένα φάντασμα δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Οι Απόστολοι κατόπιν μας έδωκαν καινούργιες αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού. Πώς? Με τη μεταβολή του στην απότομη. Δειλοί ήταν οι Απόστολοι και έγιναν ηρωικοί, οι μεγαλύτεροι ήρωες των αιώνων. Λαγοί ήταν, έγιναν λέοντες, πυρπνέοντες. Αμαρτωλοί ήταν και οι Απόστολοι είχαν τα ελαττωματά τους, έγιναν Άγιοι μεγάλοι, μέγιστοι Άγιοι της πιστός μας. Αγράμματοι ήταν, σοφοί ήταν και μας άφησαν αυτή η απόδειξη της σοφίας τους στο Ευαγγέλιο. Το μοναδικό βιβλίο, ανώτερο και ασυγκρίτως ανώτερο από τα εκατομμύρια, από τα αναρρύθμιτα βιβλία που γράφτηκαν σε όλο τον κόσμο διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Και προεξοφλούν τα μεγάλα πνεύματα της ανθρωπότητας ότι ούτε στο μέλλον μπορούμε να γράψουμε ένα βιβλίο με το φεγγοβόλο ύψος που έχει το Ευαγγέλιο, όσο και αν προοδεύει η επιστήμη και η διανόηση. Μας έδωκαν αποδείξεις οι Απόστολοι για την Ανάσταση του Χριστού με τα θαύματα που έκαναν εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο. Στάθηκε πάνω από το κρεβάτι ενός παραλίτου του 9 και τι είπε? Εννέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Εννέα σε θεραπεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αν ήταν πλάνος, απατεώνας, όπως έλεγαν οι εχθροί του, μετά θάνατον δεν θα είχε καμία δύναμη. Το όνομά του δεν θα ανέστηνε παραλίτος, δεν θα έκανε άλλα θαύματα, δεν θα έβγαζε δαιμόνια, δεν θα ανέστηνε νεκρούς. Γίνονται μέχρι σήμερα θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως Χριστός, Μεσσίας, και είναι όντως Υιός του Θεού, Θεός, Κύριος και Θεός, όπως ομολόγησε ο Θωμάς, όπως είδαμε στα προφητικά χωρία που εξηγήσαμε στον 46 ψαλμό που διαβάζομαι. Ανέβη ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγος. Θεός και Κύριος είναι ο Χριστός. Ανέβησε ύψος, Κύριε Θεέ, και έλαβες χαρίσματα και τα σκόρπισες στους ανθρώπους. Κύριος Θεός είναι. Γιαχβέ Ελοχήμ, ο αληθινός Θεός, όπως είναι ο Πατέρας. Μία ουσία, μία θεότηση είναι μαζί με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ και οι άλλοι αντιτριαδίτες που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι Κύριος και Θεός, δεν είναι αληθινός Θεός? Οι Απόστολοι μας έδωκαν νέες αποδείξεις Αναστάσεως του Χριστού με τα τρομερά μαρτύρια που υπέστησαν. Δεν μπορεί να υποστεί κανείς τρομερά μαρτύρια αν δεν έχει τη δύναμη του Χριστού. Οι Απόστολοι υπέφεραν πολλές περιπέτειες της ζωής τους και τέλος φρικτά βασανιστήρια και θάνατο. Πολλοί σταυρώθηκαν, όπως ο Απόστολος Πέτρος, όπως ο Απόστολος Ανδρέας που τιμάται εδώ στην πόλη των Πατρών ιδιαιτέρως. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός η νικούσατέ μου. Ότι Ιωάννης με νεβάπτισε είδατη, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίου ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Μεταφράζω. Ο Χριστός, συναντώμενος με τους μαθητάς του ή συντρόγοντας με τους μαθητάς του, παρήγγειλε σε αυτούς να μην αποχωριστούν από τα Ιεροσόλυμα, να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν εκεί την επαγγελία του Πατρός. Αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός Πατέρας,
να περιμένουν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει ο Θεός Πατέρας και για το οποίο μίλησε επίσης ο Χριστός στους μαθητάς, ότι ο Μέν Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής, εβάπτισεν είδατε, βάπτισε με νερό, ημείς δε, σεις δε, οι Απόστολοι μου, είπε ο Χριστός, βαπτιστήσε στεν Πνεύματι Αγίω. Δεν θα βαπτιστείτε με νερό, αλλά με Πνεύμα Άγιο. Ού με τα πολλά στάφτα ημέρας, όχι έπειτα από πολλές ημέρες, έπειτα από λίγες ημέρες θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς του να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ, να μην ξεμητήσουν, θα λέγαμε, από την Ιερουσαλήμ, να μην το κουνήσουν ρούπι από την Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου έρθει το Άγιο Πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός Πατέρας και ο Χριστός ο Υιός, και βαπτιστούν με Πνεύμα Άγιο. Οι μαθητές, αγαπητοί τηλεθεατές, απλοϊκοί άνθρωποι ήταν, αγράμματοι άνθρωποι, πτωχοί άνθρωποι, άσημοι άνθρωποι και επιπλέον βιλοί άνθρωποι. Όταν συνελήφθη ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή, όλοι κατατρόμαξαν και εγκατέλειψαν τον Κύριο. Και ο Πέτρος ο κορυφαίος τον αρνήθηκε 3 φορές. Πώς μπορούσαν οι Απόστολοι, αν δεν ερχόταν το Άγιο Πνεύμα, να βγουν από τα Ιεροσόλυμα και να πάνε να κηρύξουν στον κόσμο με τη δειλία που είχαν? Γι' αυτό τους είπε ο Χριστός, θα μείνετε στα Ιεροσόλυμα μέχρι να λάβετε το Πνεύμα του Άγιο, να λάβετε δύναμη εξύψους, δύναμη από τον ουρανό. Η δύναμη σε αυτή θα σας κάνει γενναίους, ισχυρούς, για να μπορείτε να κηρύξετε και να θαυματουργήσετε και να βοηθήσετε τον κόσμο να προσέλθει στην αληθινή πίστη. Διερωτώμεθα πολλές φορές πώς οι Απόστολοι, πώς οι Άγιοι υπέφεραν τόσα βάσανα και φρικτά μαρτύρια. Πώς μπόρεσαν και άνθεξαν στα φρικτά μαρτύρια? Εύλογη η απορία. Ο άνθρωπος με τη δύναμή του δεν μπορεί να ανθέξει σε φρικτά μαρτύρια. Οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι της πιστεώς μας εκατομμύρια άνθεξαν, διότι είχαν το Άγιο Πνεύμα, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός παντοδύναμος, όπως είναι ο Πατήρ, όπως είναι ο Υιός. Και με την παντοδυναμία Του κάνει τους εκλεκτούς να αντέχουν στα μαρτύρια. Εκατομμύρια μάρτυρες έχει η πίστη μας, εκατομμύρια αποδείξεις είναι αυτοί οι μάρτυρες για την αλήθεια της πιστεώς μας. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος άλλαξαν οι μαθητές. Έγιναν γενναίοι, έγιναν σοφοί, έγιναν κατακτητές του κόσμου. Ξεχύθηκαν στην τότε γνωστή οικουμένη, Ασία, Αφρική, Ευρώπη, και μέσα στα χρυσά δίκτυά τους, τα χρυσά δίκτυα του Ευαγγελίου, σαγίνευσαν, συνέλαβαν ό,τι εκλεκτό υπήρχε στην τότε γνωστή οικουμένη και δημιούργησαν το κράτος του Θεού, την Εκκλησία, ανάμεσα σε όλα τα κράτη και υπεράνω όλων των κρατών. Πολέμησαν οι Απόστολοι με καθεστώτα αιώνων, καθεστώτα κοσμικά, πολιτικά, καθεστώτα φιλοσοφικά, καθεστώτα αμαρτίας και ανομίας. Πολέμησαν με οργανωμένα συμφέροντα, πολέμησαν με φανατικούς ανθρώπους, φανατικά πλήθη, φανατικά ιερατεία, ιουδαϊκά, ιδωλολατρικά. Ήρθαν αντιμέτωποι
με άρχοντες ισχυρούς αυτού του κόσμου, νίκησαν διότι είχαν το Πνεύμα το Άγιο που, που υποσχέθηκε ο Θεός και ο Χριστός. Πότε ο Θεός υποσχέθηκε το Άγιο Πνεύμα? Στην Παλαιά Διαθήκη, ιδίως διαμέσου του προφήτου Ιωήλ, είπε «εκχαιώ από του Πνεύματός μου» κλπ. «Θα χύσω πλουσίως τη χάρη του Πνεύματός μου πάνω στους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους». Και ο Χριστός μίλησε επανειλημμένες φορές για την αποστολή του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Ιδίως μίλησε κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, της παραμονή της συλλήψεώς του και της σταυρώσεώς του. «Ο Ιωάννης σας βάπτισε», είπε, «βάπτισε με νερό. Σεις έμπετα από λίγες ημέρες, εσείς οι μαθητές μου, θα βαπτιστείτε με τρόπο ασυγκρίτως ανώτερο, με Πνεύμα Άγιο, μέσα στο υπερό της Ιερουσαλήμ, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής». Οι Απόστολοι και η Παναγία και άλλα πρόσωπα, 120 περίπου ψυχές που ήσαν μέσα στο υπερό, βαπτίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιον. Το υπερό της Ιερουσαλήμ, εκείνο το ανώγιο, το φιλόξενο που ήσαν οι πιστές ψυχές, 120 περίπου ψυχές, έγινε κολυμβήθρα μέσα στην οποία βαπτίστηκαν οι Απόστολοι και οι λοιποί πιστοί και η Παναγία μας. Ημένουν συνελθόντες, να επιμείνουμε λίγο στο θέμα του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται και η ορτή του Αγίου Πνεύματος, Πεντηκοστή, η έλευση του Αγίου Πνεύματος, και την άλλη μέρα είναι, εορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα αυτό καθεαυτό. Πώς εμείς, αγαπητοί μου, θα λάβουμε Πνεύμα Άγιο, ή μάλλον θα λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο? Θα λαμβάνουμε όλο και περισσότερη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλο και περισσότερο φωτισμό και περισσότερη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Για να λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτο, να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Σε ταπεινές ψυχές αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα. Σε υπερήφανες ψυχές δεν πλησιάζει. Σε υπερήφανες ψυχές μπαίνει ο Σατανάς, όχι το Πνεύμα το Άγιο. Να έχουμε ταπεινοφροσύνη, όχι με λόγια και με έργα. Να έχουμε πίστη, όπου υπάρχει ταπεινοφροσύνη έρχεται και πίστης. Η θρησκεία μας έχει τεκμήρια, είπαμε, έχει αποδείξει, έχει θαύματα, έχει προφητείες. Δεν δικαιολογείται να είναι κανείς άπιστος. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού, όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ψυχές εκλεκτές μελετώντας το Λόγο του Θεού αισθάνθηκαν αγαλιάσεις μέσα τους, αισθάνθηκαν την ευωδία του Θεού κατά τρόπο αισθητό μερικές φορές, να βγαίνει ευωδία από το Ευαγγέλιο. Να μελετούμε την Αγία Γραφή, να προσευχόμεθα, όχι τεμπελίστικα, να προσευχόμεθα με προθυμία, με θέρμη, να επιμένουμε στην προσευχή. Ο επιμένων νικά, ο προσκαρτερών στην προσευχή νικά. Ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, είπε ο Χριστός. Προσκαρτερείτε εν τες προσευχές, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να επιμένουμε στην προσευχή. Να μην μας κουράζει η προσευχή, αλλά να μας ξεκουράζει. Χρειάζεται αγώνας για να κάνουμε προσευχή όπως τη θέλει ο Θεός και όπως την επιθυμούμε φυσικά και εμείς σαν πιστοί άνθρωποι. Να εξομολογούμεθα κατά διαστήματα τα αμαρτήματά μας, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τον ίδιο τον Κύριο, με τη Θεία Κοινωνία έρχεται μέσα μας η κατοικεί ο Χριστός και μαζί ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάς κατοικεί μέσα μας. Να κάνουμε καλοσύνη με λόγια, με έργα, ό,τι μπορούμε, να αγωνιζόμεθα εναντίον των παθών μας. Όταν κάνουμε αυτό το πνευματικό αγώνα έρχεται χάρης. Και όσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε και όσο μεγαλύτερη πίστη και άλλη αρετή έχουμε, τόσο περισσότερη χάρη έρχεται μέσα μας.
ημένουν συνελθόντες επιρώ των αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαλιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και πήγαν στον Χριστό και το έκαναν ένα εθνικό πολιτικό ερώτημα. Κύριε, του είπαν, ήρθε ο καιρός να ανατρέψεις τους κατακτητάς και να επαναφέρεις την ελευθερία και τη βασιλεία στον Ισραήλ. Οι Απόστολοι είχαν και αυτή το πατριωτικό συνέστημα. Όλοι οι αληθινοί άνθρωποι έχουν αγάπη προς την πατρίδα τους. Ένας που δεν έχει αγάπη στην πατρίδα του σημαίνει ότι η καρδιά του ξεράθηκε, έγινε πέτρα. Ο λίβας του κοσμοπολιτισμού ξύρανε την καρδιά του. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, όλοι οι άλλοι αγαπούσαν την πατρίδα τους και οι Απόστολοι αγαπούσαν το έθνος τους, αγαπούσαν την πατρίδα τους και γι' αυτό πήγαν στον Χριστό όλοι μαζί και τον ρώτησαν, Κύριε, αυτό το χρόνο θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ, θα μας απαλλάξεις από τους Ρωμαίους κατακτητάς, θα μας ελευθερώσεις και θα παλινορθώσεις τη βασιλεία του Δαβίδ, θα λέγαμε του Σολομώντος, την ένδοξη εκείνη βασιλεία. Οι μαθητές ήσαν πατριώτες, αλλά είχαν και το πολιτικό μικρόβιο και, να επιτραπεί να πούμε, είχαν και ένα βαθμό σοβινισμού. Δεν ήσαν απειλαγμένοι πρώτης πεντηκοστής από ελαττώματα έτσι σοβαρά και οι Απόστολοι. Σοβαρό είναι να έχει κανείς σοβινιστικό πνεύμα. Τι τους απάντησε ο Χριστός? Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόνο εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατέ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και αλπάσει τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εις κάτω της γης. Δεν απάντησε ο Χριστός στην πολιτική ερώτηση των Αποστόλων, ήταν ένα θέμα περιεργίας αυτό που έθεσαν οι Απόστολοι. Βέβαια έδειχνε τον πατριωτισμό τους, αλλά έδειχνε ότι υπήρχε και πολιτικό μικρόβιο μέσα τους. Και δεν απάντησε ο Χριστός σε αυτό. Τι είπε? Ούχι μόνο εστί γνώνε χρόνες ή καιρούς, ούς ο πατέρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι εσείς να ξέρετε χρόνους και καιρούς που ο Θεός Πατέρας έθεσε στην δική του εξουσία. Ο Θεός Πατέρας ξέρει πότε θα έρθει ο καιρός να ελευθερωθεί το Ισραήλ και να γίνει κράτος, να γίνει βασίλειο σύμφωνα με την τότε ορολογία. Δεν απήντησε στην περιέργεια, δεν ικανοποίησε την περιέργειά τους και πολλές φορές ρωτάμε και εμείς πράγματα από περιέργεια, πράγματα που κι αν μας δοθεί απάντηση δεν ωφελούμεθα ή μπορεί και να βλαπτώμεθα ακόμη. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι αντίχριστοι χιλιαστές, ομιλούν ότι ξέρουν χρόνους και καιρούς και το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, ενώ ο Χριστός είπε τους χρόνους, τους καιρούς γνωρίζει ο Θεός μόνο, ενώ ο Χριστός είπε ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι άγνωστη σε ανθρώπους και αγγέλους και είναι μόνο γνωστή στο Θεό, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι ξέρουν το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας και άλλα πράγματα και ορίζουν χρονολογίες και ημερομηνίες και έχουν γελιοποιηθεί τόσες φορές. Όχι, αγαπητοί μου,
Δεν θα ορίζουμε χρόνους και καιρούς, εκτός και αν ορίζει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν θα κάνουμε τον προφήτη σε πράγματα τα οποία έχει αποκλειστική εξουσία ο Θεός Πατέρας και αποκλειστική γνώση ο Θεός Πατέρας. Αυτοί οι οποίοι ορίζουν χρόνους και καιρούς, αντίθετα με το λόγο της Γραφής, γελιοποιούνται. Και παρά τη γελιοποίησή τους δεν διορθώνονται, δυστυχώς. Ο Χριστός δεν απήντησε και δεν ικανοποίησε την περιέργεια των μαθητών. Ήταν όμως στο σχέδιο του Θεού το Ισραήλ να αποκατασταθεί. Και πότε αποκαταστάθηκε? Στις ημέρες μας. Έλεγε η Γραφή ότι θα αποκατασταθεί το Ισραήλ, θα γίνει πάλι κράτος. Οι ορθολογιστές, οι άπιστοι τι έλεγαν? Τώρα πέρασε τόσος καιρός, 2000 περίπου χρόνια, δεν έγινε τίποτε. Παραμύθια, λέει η Αγία Γραφή. Δεν λέει παραμύθια η Γραφή. Ό,τι λέει η Γραφή γίνεται. Έλεγε ότι το Ισραήλ θα γίνει κράτος, έγινε στις ημέρες μας, το 1948, έπειτα από 2000 περίπου χρόνια. Έλεγε η Γραφή ότι θα περάσουν διάφορα έθνη πάνω από την Ιερουσαλήμ και κατόπιν θα ελευθερωθεί. Πέρασαν διάφορα έθνη, 10 περίπου έθνη πέρασαν πάνω από την Ιερουσαλήμ, κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ, την καταπάτησαν και επί των ημερών μας, προετών, οι Εβραίοι πήραν την πόλη τους στην Ιερουσαλήμ, όπως προφητευόταν από την Γραφή, διότι ο Θεός μακρόθεν άρχισε να προετοιμάζει και αυτό το έθνος για να μπει στο χριστιανισμό. Βέβαια πρώτα το Ισραήλ θα αναδείξει τον Αντίχριστο και αφού απογοητευτεί από τη διοίκηση του Αντιχρίστου, κατόπιν θα πιστεύσει στο Χριστό. Πάντως είναι η εκπλήρωση δύο καταπληκτικών προφητιών της Γραφής στις ημέρες μας, ότι το Ισραήλ έγινε κράτος και πήρε και την Ιερουσαλήμ. Να ευχηθούμε κι εμείς συντόμως να πάρουμε την πόλη των ονείρων μας, την πόλη των οραματισμών μας, την Κωνσταντινούπολη. Απίστευτο φαινόταν έπειτα από 2000 χρόνια να κάνουν κράτος οι Εβραίοι και να πάρουν την Ιερουσαλήμ. Το απίστευτο έγινε, διότι είναι όλα δυνατά στο Θεό. Απίστευτο φαίνεται να πάρουμε και εμείς την Κωνσταντινούπολη. Όλα είναι δυνατά στο Θεό. Εάν μετανοήσουμε, το συντομότερο θα την πάρουμε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν αληθινός προφήτης και δεν θα διαψευστεί. Ο Χριστός έστρεψε το λόγο προς άλλο θέμα, το θέμα του Αγίου Πνεύματος, και είπε στους μαθητάς του, αυτό να σας ενδιαφέρει τώρα, ότι θα λάβετε Πνεύμα Άγιο, θα οπλιστείτε με δύναμη εξύψος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και θα γίνετε μάρτυρές μου, θα ξεχυθούτε στην Οικουμένη και θα κηρύξετε και θα δώσετε μαρτυρία για μένα. Θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια και έως εσκάτω της γης, μέχρι τα πέρατα της τότε γνωστής Οικουμένης. Θα γίνετε μάρτυρές μου, είπε ο Χριστός. Θα δώσετε μαρτυρία για μένα, θα κηρύξετε εμένα. Εγώ θα είμαι το πρόσωπο που θα αποτελεί το περιεχόμενο του κηρύγματός σας. Τι σημαίνουν και αυτά τα λόγια? Δεν είπε θα είστε μάρτυρες του Θεού, δικοί μου μάρτυρες θα είστε, του Ιησού Χριστού. Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, σαρκωμένος εν ανθρωπή σας. Δεν είπε μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε οι χιλιαστέ, μάρτυρες οι δικοί μου, μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Αυτοί δεν θέλουν να λέγονται μάρτυρες του Ιησού Χριστού, γιατί δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και λέγονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι ψεύτες και απατεώνες. Είναι διαστροφή των γραφών. Είναι ψεύδομάρτυρες του Ιεχωβά.
Εμείς πιστεύουμε στον Ιεχωβά, στον αληθινό Θεό, αλλά δεν τον λέμε Ιεχωβά, δεν είμαστε Εβραίοι, τον λέμε Κύριο όπως τον λέει η Γραφή. Κύριο και Θεό όπως τον είπε ο Θωμάς. Και λέμε αυτός ο Ιεχωβά, αυτός ο Κύριος και ο Θεός, ο αληθινός Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Τρεις ύψιστες προσωπικότητες, μία Θεία Ουσία, μία Θεότης, ένας Θεός. Το μυστήριο των μυστηρίων που θα εορτάσουμε έπειτα από μερικές ημέρες. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτό εορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής και ψάλλει η Εκκλησία μας. Θεσπεσίους ύμνος, οι ύμνοι και οι ευχές της Πεντηκοστής, αδελφοί μου, είναι από τα υπεροχότερα, από τα σπανιότερα αριστουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος ή μάλλον του ανθρωπίνου πνεύματος εν συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα. Και ταύτα λοιπόν βλεπόντων αυτών επήρθη. Και ενώ έλεγε αυτά τα λόγια ο Χριστός και τον κοίταζαν οι μαθητές του, επήρθη, άρχισε να υψώνεται, να αποσπάται από τη γη και να υψώνεται. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και μια φωτεινή νεφέλη, ένα φωτεινό σύννεφο, ήλθε από κάτω και τον παρέλαβε και τον έκρυψε από τα μάτια των μαθητών. Και όσα ταινίζονται σήσαν εις τον ουρανό πορευωμένο αυτού και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή ή και ύπον. Και καθώς οι μαθητές κοίταζαν τον Χριστό, παρακολουθούσαν την ανωδική του πορεία όπως ανέβαινε καλυμμένος από κάτω από τη φωτεινή νεφέλη, από το φωτεινό σύννεφο, και όπως ανεβαίνοντας γινόταν όλο και μικρότερος και έγινε ένα μικρό σημείο στα ύψη και χάθηκε κατόπιν από τα μάτια τους, να, δύο άνδρες εμφανίστηκαν σε αυτούς με λευκή ενδυμασία, πάλευκη ενδυμασία, σαν το χιόνι, μια ενδυμασία που άστραφτε. Και τι είπαν αυτοί οι δύο άνδρες, τι ήσαν αυτοί οι δύο άνδρες? Ήσαν άγγελοι με μορφή ανδρών, με μορφή ανθρώπων, με αστραπιβόλα πρόσωπα και με ολόλευκη ενδυμασία κτηνοβολούσα, που δείχνει το μεγαλείο και τη δόξα του αγγελικού κόσμου, το μεγαλείο και τη δόξα που θα έχουν και οι πιστοί άνθρωποι όταν θα μεταστούν στην αιωνιότητα και ιδίως όταν θα γίνει ένδοξη Ανάσταση. Τι είπαν αυτοί οι δύο άγγελοι στους Αποστόλους? Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεώδε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον στον ουρανόν. Άνδρες Γαλιλαίοι, είπαν οι δύο άγγελοι στους Αποστόλους, τι κάθεστε εδώ και κοιτάζετε στον ουρανό? Ο Ιησούς ανελήφθη, έφυγε από τη γη. Δεν μπορείτε πλέον να τον βλέπετε σωματικός. Περιτεύει να κάθεστε εδώ και να κοιτάζετε προς τον ουρανό. Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από σας, που έφυγε και πήγε στον ουρανό, θα επανέλθει. Και όπως τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, έτσι θα επανέλθει στη γη. Με σώμα ανέβηκε στον ουρανό, με σώμα θα επανέλθει στη γη. Πάνω στην φωτεινή νεφέλη ανέβηκε στον ουρανό, πάνω στην φωτεινή νεφέλη θα επιστρέψει στη γη. Με τρόπο ορατό ανέβηκε, με τρόπο ορατό θα επανέλθει. Θα επανέλθει και θα κρίνει τον κόσμο. Τι κάθεστε εδώ? Πηγαίνετε να προετοιμαστείτε για το Άγιο Πνεύμα και για το έργο που πρέπει να εκτελέσετε, γιατί θα επανέλθει και θα σας ζητήσει λόγο, σαν να έλεγαν οι δύο άγγελοι στους Αποστόλους.
ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το σώμα του κατά τρόπο θεατό ορατό και θα επανέλθει με το σώμα του κατά τρόπο θεατό ορατό. Το σώμα που πήρε ο Χριστός από τα αίματα της Παναγίας Παρθένου, της μητέρας του, αυτό το σώμα που σταυρώθηκε, που ενταφιάστηκε, που αναστήθηκε, αυτό το σώμα, το ένδοξο πλέον αναστημένο σώμα, θα έχει ο Χριστός εσαΐ πάντοτε στους απεράντους αιώνας. Αφότου ο Χριστός έγινε άνθρωπος, δεν θα πάψει ποτέ να είναι άνθρωπος. Θα είναι Θεός και συγχρόνως άνθρωπος με ψυχή και με σώμα. Θα είναι αιωνίος θεάνθρωπος. Αιώνιο τεκμήριο αγάπης προς τον άνθρωπο. Πού είναι πάλι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που λένε ότι το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε αλλά διαλύθηκε, έγινε αέρια και ο Χριστός πέθανε σώμα, λένε, και αναστήθηκε ως πνεύμα, ως άγγελος, λένε. Μεγάλες ανοησίες, λένε, και μεγάλες αιρέσεις και βλασφημίες, σατανικά πράγματα. Τι λέγει η Αποκάλυψη στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 7-8, βλέπει εκεί ο Ιωάννης τον Χριστό σε όραμα να επανέρχεται στη γη με την ένδοξη Δευτέρα παρουσία του, και τι λέγει ο Ιωάννης: «Ιδού έρχεται επί των νεφελών του ουρανού και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται και θρηνήσουσι εφιλέ της γης», και να παίρνει το λόγο ο ίδιος ο Χριστός και λέει: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ων, ο Ιν, ο Ερχόμενος». Σύμφωνα με αυτά τα λόγια, ο Χριστός έρχεται οφθαλμοφανός με το αναστημένο το σώμα, ως Θεός και ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός και θα τον δει κάθε μάτι. Και αυτοί που τον εξεκέντησαν, τον λόγχισαν, όπως ο Ρωμαίος στρατιώτης, τον λόγχισαν με την απιστία τους και με την αθεία τους και με τις βλασφημίες τους και με τις αμαρτίες τους και την αμετανοησία τους. Θα τον δουν, λέει, και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης, όλοι οι άπιστοι και οι άθεοι και οι ασεβείς, οι αμετανόητοι εννοεί. Τι λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή στο στίχο 7: «Πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμο, ημί ομολογούνται εσύ ισούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή». Ούτως εστίν ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Από την εποχή των Αποστόλων είχαν εμφανιστεί πλάνοι, απατεώνες, αιρετικοί, που αρνούνταν τη σάρκα του Χριστού. Δεν παραδέχονταν το Χριστό με σώμα, το Χριστό ως άνθρωπο. Και λέγει ο Ιωάννης, όποιος δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς έρχεται με σάρκα, με άλλα λόγια ότι ήλθε με σάρκα, πέθανε, αναστήθηκε με τη σάρκα του και έρχεται πάλι με τη σάρκα του, με το σώμα του, όποιος δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς έρχεται στη Δευτέρα Παρουσία πάλι με τη σάρκα του, με το σώμα του, αυτός είναι απατεώνας και αντίχριστος, λέγει με έμφαση ο Απόστολος Ιωάννης. Δεν ακούνε το λόγο του Αποστόλου Ιωάννου οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Λένε ότι πιστεύουν στη Γραφή. Ψέματα λένε. Κρατάνε τη Γραφή στα χέρια τους σαν δόλωμα για να πιάνουν τους χάνους, τους ανοήτους, τους επιπολαίους, τους ευπίστους ανθρώπους. Δεν πρέπει να είμαι εύπιστοι, ούτε άπιστοι, ούτε εύπιστοι, αλλά να εξετάζουμε τα τεκμήρια της πίστεως και να είμεθα πιστοί με τα λόγου, πιστοί με επιχειρήματα, πιστοί όχι με τυφλή πίστη, αλλά με πίστη η οποία στηρίζεται και δεν κλονίζεται. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι το σώμα του Χριστού χάθηκε, διαλύθηκε, έγινε αέρια και ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία δεν έρχεται με σώμα. Αφού λένε τέτοια πράγματα, λέγει ο Ιωάννης, είναι απατεώνες και αντίχριστοι. Και τους προσκαλούμε και τους προκαλούμε, όπως θέλουν να σου το εκλάβουν, λοιπόν, να έλθουν εδώ στο στούντιο
και να κάνουμε διάλογο, και αν μπορούν να μας αποδείξουν με τις γραφές που λένε ότι πιστεύουν, να μας αποδείξουν ότι το σώμα δεν αναστήθηκε, δεν αναλήφθηκε και δεν έρχεται πάλι ο Χριστός με σώμα. Αν μπορούν να έρθουν να το αποδείξουν. Εμείς βρίσκομαι πλήθος χωρία που βεβαιώνουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του, το σώμα αναλήφθηκε στους ουρανούς και θα έρθει πάλι με σώμα και θα τον δει κάθε μάτι και αυτοί που τον εξεκέντησαν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλωμένου ελαιώνος στην εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και το λόγο των αγγέλων, τι κάθεστε τώρα εδώ και κοιτάτε στον ουρανό? Σας περιμένει έργο. Πηγαίνετε να προετοιμαστείτε για το έργο, για το Χριστός θα ξανάρθει και θα σας ζητήσει λόγο. Μετά από την ανάληψη του Χριστού και το λόγο των δύο αγγέλων, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που λέγεται των Ελαιών. Είναι ένα όρος ανατολικά της Ιερουσαλήμ και κοντά στην Ιερουσαλήμ, και λέγεται όρος των Ελαιών γιατί ήταν κατάφυτο από ελαιόδεντρα, τα ευλογημένα αυτά δέντρα που λέγονται ελιές, ελαιόδεντρα. Εκεί ο Χριστός πήγαινε πολλές φορές να αναπαυθεί και να προσευχηθεί. Την ημέρα μιλούσε στην Ιερουσαλήμ και το βράδυ αποσυρώταν στο όρος των ελαιών που είχε ησυχία και εκεί προσευχόταν και αναπαυόταν. Εκεί στο όρος των ελαιών ήταν και είναι και η Γεθσημανή, όπου ο Χριστός δοκίμασε εν ώψη του σταυρικού του θανάτου την υπερτάτη αγωνία και έρευσε ο υδρός ως η θρόμβη αίματος. Εκεί που ο Χριστός γνώρισε ταπείνωση, ταπεινώθηκε μέσα στο όρος των ελαιών, στον κήπο της Γεθσημανή, εκεί έγινε και η ανάληψη. Στο όρος των ελαιών έγινε η ανάληψη. Εκεί που συνέβησαν, που κοπίασε ο Χριστός, προσευχήθηκε, εκεί που αισθάνθηκε την υπερτάτη ταπείνωση, εκεί έγινε και η δόξα της αναλήψεως. Έτσι συμβαίνει μερικές φορές. Στον τόπο που υφίσταται κανείς ταπεινώσεις, στον τόπο αυτό να γνωρίσει και δόξα. Επέστρεψαν οι μαθητές και περίμεναν μέσα σε ένα φιλόξενο σπίτι, σε ένα υπερό, σε ένα ανώγιο, το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός τους είπε θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο έπειτα από λίγες ημέρες. Δεν τους είπε έπειτα από πολλές ημέρες, έπειτα από λίγες, αλλά δεν τους είπε και συγκεκριμένως ποια ημέρα θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δεν τους είπε έπειτα από πολλές ημέρες? Για να μην έλθουν σε ανυπομονησία και σε απελπισία. Γιατί φοβούνταν και τους εχθρούς, τους Ιουδαίους. Πολλοί τους φοβούνταν. Δεν τους είπε έπειτα από πολλές ημέρες, αλλά από λίγες ημέρες. Και γιατί δεν τους είπε ποια ημέρα συγκεκριμένος? Για να αναγκαστούν να προετοιμάζονται και να περιμένουν το Πνεύμα το Άγιο με προσευχή, να επαγρυπνούν, να προσκαρτερούν, να επιμένουν στην προσευχή για να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ευράδυνε το Πνεύμα το Άγιο, έπειτα από 10 ημέρες ήλθε και άλλαξε τον κόσμο. Άλλαξε τον κόσμο. Και προπάντων, αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιο αλλάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Παίρνει αμαρτωλές ψυχές και τις κάνει άγιες και θαυματουργές ψυχές. Όπως πήρε τους Αποστόλους και τους έκαμε αγίους και θαυματουργούς, έτσι πήρε και άλλες ψυχές. Θαυματουργοί δεν γίνονται όλοι, αλλά άγιοι όσοι θέλουν, όσοι έχουν ταπείνωση, όσοι έχουν πίστη, όσοι έχουν διάθεση να κάνουν πνευματικό αγώνα, άγιοι μπορούν να γίνουν και να αποκτήσουν τη δόξα των ουρανοπολιτών.
γιατί ο χριστιανός έχει αιώνια πρόπτικη. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για μικρά πράγματα, ήρθε για μεγάλα πράγματα, για να μπορεί να εξασφαλίσει για τα παιδιά του, για τους εκλεκτούς του αιώνια χαρά, αιώνια δόξα, αιώνια ζωή, όπως λέγει με μία φράση η Αγία Γραφή. Όταν λέει αιώνια ζωή, δεν εννοεί μόνο ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά εννοεί ανώτερη ζωή, ασυγκρίτως ανώτερη ζωή από αυτή που έχουν τα ζώα και από αυτή που έχουν οι άπιστοι άνθρωποι. Το γεγονός της αναλήψεως έχει σημασία μεγάλη και έχει σημασία όχι μόνο για μας τους ανθρώπους, αλλά και για τον ίδιο τον Χριστό. Θα ερωτήσετε, για τον ίδιο τον Χριστό τι σημασία μπορεί να έχει η ανάληψη? Έχει και για τον ίδιο τον Χριστό σημασία η ανάληψη. Ο Χριστός, είπαμε, είναι ο Θεός που κατέβηκε από τον ουρανό και πήρε σώμα και έγινε ο Μεσσίας, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου. Όταν κατέβηνε ο Χριστός από τον ουρανό, δεν τον είδε κανείς. Η Θεότης, γυμνή όπως είναι η Θεότης, αυτή καθεαυτή είναι η Θεότης, το πνεύμα το απόλυτο και το άπειρο, είναι αόρατο. Γι' αυτό όταν κατέβαινε ο Χριστός δεν τον είδε κανένα μάτι. Ένας λόγος που δεν τον πίστευαν οι Ιουδαίοι είναι ότι δεν τον είδαν όταν κατέβαινε από τον ουρανό. Είχαν άλλους βεβαίως λόγους να τον πιστεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας λόγος που δεν τον επίστευσαν ήταν αυτός ο λόγος. Όταν μιλούσε ο Χριστός σύμφωνα με το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου στη συναγωγή της Καπερναούμ, όταν μιλούσε για το υπερφιέστερο μυστήριο της Εκκλησίας, τη Θεία Κοινωνία, και έλεγε «Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζωντανός που κατέβηκα από τον ουρανό. Όποιος φάγει από αυτό τον άρτο θα έχει ζωή αιώνια και θα τον αναστήσω εγώ ένδοξο κατά την τελευταία ημέρα. Η σάρκα μου αληθώς τρώγεται, το αίμα μου αληθώς πίνεται, το σώμα μου χαρίζει ζωή αιώνια και δόξα αιώνια». Όταν έλεγε ο Χριστός αυτά τα λόγια, δυσφορούσαν οι άπιστοι οι Ιουδαίοι, αντιδρούσαν, σχολίαζαν, έλεγαν «Τι είναι αυτά που λέει αυτός? Μας παρουσιάζει τον εαυτό του ουρανοκατέβατο, ότι κατέβηκε από τον ουρανό και μας λέει ότι εσάρκατο θα μας δώσει ζωή αιώνια. Τι πράγματα είναι αυτά που λέγει? Ποιος μπορεί να τον υποφέρει να λέει τέτοια λόγια?» Και έφυγαν, λέει, και δεν περιπατούσαν πλέον μαζί με τον Ιησού. Πρωτού φύγουν, τι είπε ο Χριστός? «Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν εις άρξου που ωφελεί ουδέν». Σαν να τους έλεγε ο Χριστός, δεν είμαι απλός άνθρωπος, σάρκα. Είμαι το αιώνιο πνεύμα που κατέβηκε από τον ουρανό. Είμαι η Θεότης, είμαι ο ίδιος ο Θεός. Όταν κατέβαινα από τον ουρανό δεν με είδατε, δεν φαίνεται η Θεότης, και δεν με πιστεύετε. Όταν όμως την ημέρα της αναλήψεως θα με βλέπετε να ανεβαίνω στον ουρανό, αυτοδυνάμως με τη δύναμή μου, χωρίς, θα λέγαμε σήμερα, πυράβλους και διαστημόπλια, χωρίς τη δύναμη και την όθηση της επιστήμης, όταν θα με δείτε να ανεβαίνω στον ουρανό κατά την ημέρα της αναλήψεως, τότε θα πιστέψετε ότι κατέβηκα από τον ουρανό, ότι δεν είμαι απλός άνθρωπος τέκνων της γης, αλλά είμαι ο Υιός του Θεού, ο Θεός, το αιώνιο πνεύμα. Ο Χριστός με την αναλήψή του απέδειξε ότι κατέβηκε από τον ουρανό, ότι είναι Θεός. Ό,τι είπε ο Χριστός το απέδειξε. Αφού ανέβηκε στον ουρανό χωρίς διαστημόπλια, χωρίς πυράβλους,
χωρίς τη δύναμη και την όθηση της επιστήμης, αυτοδυνάμος, απέδειξε ότι είναι ο Θεός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ο καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς. Η ανάληψη λοιπόν του Χριστού αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι όντως Χριστός Μεσσίας και είναι όντως Θεός. Αλλιώς ούτε να αναστηθεί θα μπορούσε, ούτε να αναλυφθεί στους ουρανούς, αλλά ούτε και να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Είπε, θα ανεβώ στον ουρανό, θα επιστρέψω στον Πατέρα και θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Σε μερικές ημέρες ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και απέδειξε του λόγου το ασφαλές. Μιλάμε σήμερα με θαυμασμό για αστροναύτες. Προτού η επιστήμη δημιουργήσει αστροναύτες, κάνει τους ανθρώπους αστροναύτες, η Γραφή ομιλεί για αστροναύτες, αλλά άλλου είδους αστροναύτες, ανωτέρους αστροναύτες από τους σημερινούς. Ποιοι είναι οι ανώτεροι αστροναύτες για τους οποίους ομιλεί η Αγία Γραφή? Ο ένας είναι ο Ηλίας. Υρπάγει στον ουρανό πάνω σε πύρινο άρμα. Ο άλλος είναι ο Ενόχ. Μετέστηκε αυτός, δεν απέθανε, υρπάγει ζωντανός στον ουρανό. Αυτοί οι δυο είναι οι δύο άνδρες, οι δύο άνθρωποι που δεν απέθαναν ακόμη, ζουν με το σώμα τους χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα, διότι ανελήφθησαν στον ουρανό και τους φυλάσει κάπου ο Θεός και να τους εμφανίσει την εποχή του Αντιχρίστου, να διαφωτίσουν τον κόσμο για τον Αντίχριστο και να πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Στο τέλος θα πεθάνουν και αυτοί, θα μαρτυρήσουν και το μαρτυριό τους θα είναι η μεγαλύτερη δόξα τους. Αλλά εκτός από αυτούς τους δύο αστροναύτες έχουμε και έναν άλλον αστροναύτη της Γραφής, ασυγκρίτως ανώτερον. Ο Ηλίας αρπάχθηκε στον ουρανό, ανελήφθη στον ουρανό πάνω σε πύρινο άρμα με τη δύναμη του Θεού. Ο Ενόχ μετέστηκε αυτός, υρπάγει στον ουρανό ζωντανός, πάλι με τη δύναμη του Θεού. Ο Χριστός έγινε αστροναύτης ασυγκρίτως ανώτερος. Γιατί? Διότι ανελήφθη στον ουρανό αυτοδυνάμος, όχι με δύναμη άλλου, αλλά αυτοδυνάμος, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Καθώς μιλούσε στους μαθητάς του, άρχισε να υψώνεται, να απομακρύνεται από το έδαφος και να υψώνεται. Δεν είναι παραμύθι αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές. Ξέρω ότι παρακολουθούν πολύ πιστοί άνθρωποι την εκπομπή, ασφαλώς θα την παρακολουθούν και μερικοί ορθολογιστές, μερικοί δύσπιστοι, μερικοί άπιστοι, που θα νομίζουν ότι είναι παραμύθι η ανάληψη του Χριστού. Δεν είναι παραμύθι. Δεν δημιούργησε ο Κύριος δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων παμεγέθης σφαίρες που στροβιλίζονται μέσα στο αχανές τώρα επί αιώνες? Ποιος δημιούργησε τις τεράστιες ουράνιες σφαίρες? Ποιος τις κινεί και ποιος έδωκε αρμονία στις κινήσεις για να μην συγκρούνται και πέφτουν πάνω στα κεφάλια των απίστων και των αθέων και όλων μας? Ο Χριστός, αυτός δημιούργησε τον ουρανό, αυτός τη γη, αυτός τα φυτά, αυτός τα ζώα, αυτός εμάς τους ανθρώπους με όλα τα χαρισματά μας, και τότε ανελήφθη στον ουρανό δεν ήταν καθόλου δύσκολο για τον Χριστό που δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν, που το όνομά του 20 αιώνες μέχρι σήμερα κάνει θαύματα μέσα στην Εκκλησία και δημιουργεί Αγίους και θαυματουργούς που θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον. Έχουμε ελέγξει τέτοια πράγματα και μιλάμε από προσωπική αντίληψη και πείρα, υπεύθυνα. Δεν λέμε παραμύθια. Παραμύθια λένε οι άπιστοι και οι άθιοι, που είναι επιπόλαιοι άνθρωποι, υπερήφανοι άνθρωποι, φαύλοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την φαύλη ζωή τους
και να κάνουν αγώνα να γίνουν ήρωες της πίστεως. Η ανάληψη λοιπόν του Χριστού έχει σημασία για τον ίδιο τον Χριστό, αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι αληθινός όπως διακήρυται, ότι είναι ο Μεσσίας και ότι είναι Θεός, Υιός του Θεού της αυτής φύσεως με το Θεό Πατέρα, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, ο Κυριός μας και ο Θεός μας, όπως είπε, ομολόγησε ο Απόστολος Θωμάς. Η ανάληψη του Χριστού έχει σημασία και για μας τους ανθρώπους και βεβαίως περισσότερο για μας τους ανθρώπους, γιατί για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και ενταφιάστηκε και αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς και εξακολουθεί να εντυγχάνει στους ουρανούς υπέρ ημών, να μεσιτεύει ως Μεσσίας και Μεσίτης προς το Θεό Πατέρα μεταξύ ανθρώπων και ο Θεού Πατρός χάριν ημών των ανθρώπων. Τι σημασία έχει η ανάληψη του Χριστού για μας? Με την ανάληψη του ο Χριστός ανέβασε στους ουρανούς εμάς τους ανθρώπους, διότι ο Χριστός με την ανάληψη τι ανέβασε στους ουρανούς? Την ανθρωπότητα, την ανθρωπίνη φύση, σώμα και ψυχή που είχε και έχει ως άνθρωπος. Αλλά ο Χριστός σαν άνθρωπος είναι ο αντιπρόσωπός μας, ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Στο Χριστό σαν άνθρωπο συνοψίζεται όλη η ανθρωπότης. Τι λέει ο Παύλος? Ουκένι, άρσε και θήλοι, Ιουδαίος, Έλληνες, Σκύθης, βάρβαρος, δούλος, ελεύθερος, αλλά όλοι εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Όλοι οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, συνοψιζόμεθα τρόπον τινά στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, στο Χριστό σαν άνθρωπο, και συνεπώς ανεβαίνοντας ο Χριστός στον ουρανό με την ανάληψη, ανέβασε εμάς στον ουρανό, την ανθρωπίνη φύση. Μας ανέβασε, να χρησιμοποιήσουμε ένα αριστοτελικό όρο, δυνάμει. Τι σημαίνει μας ανέβασε ο Χριστός στον ουρανό με την ανάληψή του? Δυνάμει. Μας έδωκε την δυνατότητα με τη δική του ανάληψη μια μέρα να ανεβούμε και εμείς στον ουρανό. Αυτό σημαίνει δυνάμει. Μας έδωκε τη δυνατότητα. Τώρα ανεβήκαμε δυνάμει. Μας ανέβασε αντικειμενικά, να πούμε μια άλλη λέξη, αντικειμενικά. Για να ανεβούμε όμως και ενεργεία και υποκειμενικά, να ανεβεί κάθε άνθρωπος προσωπικά, ατομικά, να εκφραστούμε έτσι, στον ουρανό, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Χρειάζεται πίστης. Να πιστεύεις στον Χριστό. Να πιστεύεις σε όλα όσα λέγει η Γραφή. Σε όλα όσα διδάσκει εν πνεύματι Αγίου η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός, που είναι ο στήλος και το ιδρέωμα της αληθείας κατά τον Παύλο. Εάν ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό, πιστεύει στη διδασκαλία του Χριστού, πιστεύει σε όλα όσα λέγει η Γραφή, σε όλα όσα διδάσκει η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Εκκλησία που ζει 20 αιώνες και δεν άλλαξε τίποτε από την πίστη, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία, και αγωνίζεται να κάνει το καλό με λόγια και με έργα, και μετανοεί για τις αμαρτίες και μετέχει των μυστηρίων της Εκκλησίας, θα ανεβεί τότε ενεργεία προσωπικά στον ουρανό. Πότε? Κατά τη μεγάλη και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως ήλθε, αγαπητοί τηλεθεατές, η σημερινή ημέρα
Δεν τη φέραμε εμείς τη σημερινή ημέρα. Δεν την έφεραν οι αρχοντές μας. Ο Θεός όρισε και έρχονται οι μέρες και οι νύχτες. Ο Θεός έφερε και τη σημερινή ημέρα. Αυτά τα μυστήρια πρέπει συνεχώς να σκεπτόμεθα, για να είμαστε αληθινοί άνθρωποι και όχι σαν τα βοσκηματώδη ζώα. Τα ζώα δεν σκέπτονται. Ο άνθρωπος που έχει το προνόμιο του πνεύματος της λογικής πρέπει να σκέπτεται όλα αυτά τα μεγαλεία. Όπως ήρθε η σημερινή ημέρα, έτσι θα έρθει και η μεγάλη και επιφανής ημέρα. Όταν θα σβήσει ο ήλιος, θα σβήσουν τα άστρα, διότι θα εμφανιστεί ο ήλιος ο νοητός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο πάμφωτος ήλιος Χριστός. Όταν θα έρθει εκείνη η ημέρα και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε οι εκλεκτοί θα αναλυφθούν εις των ουρανών. Όλοι οι εκλεκτοί. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο? Ο Χριστός με την Ανάστασή Του και με την ανάληψή Του ανέστησε και ύψωσε στους ουρανούς και κάθισε στα υπουράνια εμάς τους ανθρώπους. Ο Θεός συνεζωοποίησε εμάς τον Χριστό και συνήγηρε και συνεκάθισε εν τις υπουρανίες. Δυνάμει. Αυτό θα συμβεί και ενεργεία. Κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα μας ανεβάσει όλους τους ουρανούς. Ο Απόστολος που διαβάζεται κατά την νεκρόσιμη ακολουθία, τι λέγει? Ότι κατά τη μεγάλη και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό, ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν θα πατήσει πάνω στη γη. Θα αναστηθούν οι νεκροί και όλοι οι εκλεκτοί όσοι θα έχουν ένδοξη Ανάσταση και όσοι θα ζουν την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας και θα αφθαρτοποιηθούν. Αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Θα αρπαχθούμε, λέει, πάνω σε φωτεινές νεφέλες, όπως ηρπάγει, όπως ανέβηκε ο Χριστός στον ουρανό πάνω σε φωτεινή νεφέλη, έτσι όλοι οι πιστοί πάνω σε φωτεινές νεφέλες θα αρπαχθούμε, λέγει, στον ουρανό, στον αέρα εις προϋπάντηση του Κυρίου, που δεν θα πατήσει καν στη γη τη φορά εκείνη, και θα είμαι θα πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζομαι ότι εμείς οι πιστοί ρίχνουμε άγκυρα ελπίδος. Πού ρίχνουμε την άγκυρα της ελπίδος? Όχι στη θάλασσα, όχι σε κανένα γήινο λιμάνι, όχι. Ρίχνουμε την άγκυρα της ελπίδος όχι κάτω, αλλά επάνω στον ουρανό. Εις το εσώτερο του καταπετάσματος. Τι σημαίνει εις το εσώτερο του καταπετάσματος? Πέρα από αυτό το φυσικό κόσμο, πάνω από αυτό το φυσικό κόσμο, στα επουράνια Άγια των Αγίων, στους ουρανούς, εκεί που πήγε ο Χριστός. Αλλά όταν λέμε στους ουρανούς, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν εννοούμε φυσικούς ουρανούς. Η φυσική ουρανή μεγάλη είναι, υψηλή είναι, δισεκατομμύρια έτη φωτός διάμετρο έχει το σύμπαν κατά τον Αϊνστάιν και άλλους επιστήμονες. Αλλά υπάρχουν άλλοι ουρανοί, υπάρχει άλλος ουρανός, ανώτερος, ωραιότερος, και σε εκείνους τους ουρανούς θα ανέλθει όλοι οι εκλεκτοί μερίς της ανθρωπότητος, όπου λέγει πρόδρομος υπερημών εισήλθε Χριστός. Ο Χριστός με την ανάληψή Του έγινε πρόδρομος για μας. Προηγήθηκε, άνοιξε δρόμο για να ανεβούμε όλοι στους ουρανούς. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αγαπητοί τηλεθεατές, να ευχηθούμε, να ευχόμεθα συνεχώς, και όχι απλό να ευχόμεθα, να προσευχόμεθα όλοι, να τύχουμε δύο μεγάλων πραγμάτων.
εν δόξω αναστάσεως και εν δόξω αναλήψεως. Να γίνουμε ουρανοπολίτες και να ζούμε αιωνίως μαζί με τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Χαίρετε, Κύριο.